Η κυβέρνηση έρχεται σαν τον κλέφτη και εισάγει μια τροπολογία έσχους, κυριολεκτικά, για το λαό έσχους, που μειώνει τη φορολογία των διανεμόμενων κερδών από 15 στο 10%. Τι πάθατε, ψάρια γίνατε οι υπόλοιποι και δεν έχετε φωνή? Νέα Δημοκρατία, Κινάλ, όλοι εδώ μέσα. Και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Έστω διαδικαστικά. Και εσείς, κύριε Υπουργέ, πώς το δεχτήκατε? Στο αθλητικό νομοσχέδιο να έρχεται μία τροπολογία που θα μπορούσε να έρθει αύριο. Όταν συζητιούνται τα κόκκινα δάνεια. Ή μεθαύριο που συζητιέται η ΔΕΠΑ. Γιατί άραγε τέτοια κουτοπονηριά της κυβέρνησης? Τι μας περνάει, το δάχτυλό μας γλύφουμε? Γιατί φέρνει σήμερα και γιατί φέρνει σε μια μέρα μετά? Για να πάει στα ζήτητα, μην την πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Γι' αυτό το κάνει. Γιατί νομοσχέδιο αθλητικό, ανεξάρτητα από το τι είναι κλπ., κινεί το ενδιαφέρον πολύ. Και πάει στα ζήτητα γιατί έχει την πλήρη συμφωνία όλων των πτερήγων πλην ΚΚΕ. Γελέστε όμως. Η φωνή μας είναι πολύ δυνατότερη από ό,τι φαντάζεστε και από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά, και ιδιαίτερα μέσα στο μαζικό κίνημα, και θα το κάνουμε σημαία και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Τι κάνει λοιπόν? Ξαναλέω, μειώνει 50% τη φορολογία στα διανεμόμενα κέρδη πιανών. Των επαγγελματιών? Όχι βέβαια. Αυτή δεν είναι μέτοχοι στις ανώνυμες εταιρείες, ούτε στα μεγαθύρια. Στα μεγαθύρια, βλέπετε, είναι σοφό μέτρο. Φτώχεια καταραμένη στους εφοπλιστές, στους βιομήχανους, στους μεγαλέμπορους. Δυστυχία μεγάλη. Δεν έχουν να ζήσουν οι άνθρωποι. Ακόμα και στην κρίση αυξήσαν τα κέρδη τους. Και έρχεστε τώρα και τι λέτε? Αυτοί είναι φτωχοί και θέλουν κίνητρα, άρα μείωσε 50% τη φορολογία, ενώ ο λαός με 400, 400, 500, 700 ευρώ είναι πλούσιος. Και επομένως φορολογείται από το πρώτο ευρώ 22%. Και το έσχος το χειρότερο, να μην πω βαριές κουβέντες, γιατί δεν μπορεί να συγκρατηθεί κανένας, είναι το ότι φορολογείται ακόμα και το επίδομα ανεργίας. Ξεφτυλισμός μεγάλος. Προσβολή απέναντι στον εργαζόμενο κόσμο. Και μειώνεται τα κέρδη, τα διανεμόμενα κέρδη, και μιλάτε μετά ότι υποστηρίζετε τους πολλούς. Ποιους πολλούς? Σκληρή ταξική πολιτική, βάρβαρη είναι. Να απαλλάσσεις την ολιγαρχία του πλούτου. Όχι μόνο με αυτό. Να μειώνεις τη φορολογία από 29 στο 23. Όταν ο πλούτος, κυριολεκτικά, ο πλούτος που κατέχει πάνω από το 1 τρίτο του ΑΕΠ, συμμετέχει 6% στα φορολογικά βάρη. Αυτή είναι όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα αποδεικνύονται με ποιον είναι και τι υποστηρίζουν. Αυτή τη βαρβαρότητα του συστήματος, που ξαναλέω, φορολογεί 22% το επίδομα ανεργίας και την ίδια στιγμή μειώνει τη φορολογία από 29 σταδιακά στο 23. Μειώνει από 15 σε 10 στα διανεμόμενα κέρδη. Δίνει εκατομμύρια πολλά αναπτυξιακά εντός εισαγωγικών κίνητρα. Αυτοί είστε. 57 φοροαπαλλαγές στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Άρθρο 107 συνταγματικής αναθεώρησης. Πρόταση του ΚΚΕ για αναθεώρηση. Τσιμουδιά κανένας, όλοι. Άχνα. Ο αγρότης να πληρώνει βέβαια πετρέλαιο φορολογημένο. Δεν παράγει ο αγρότης, ενώ ο εφοπλιστής, ο βιομήχανος, ο κλινικάρχης απαλλάσσεται. Να πληρώνει φόρο μεταβίβασης ο εργαζόμενος στο παιδί του, σε ένα σπίτι που το έφτιαξε με υδρότα και αίμα. Αλλά ο εφοπλιστής να μην πληρώνει. Και πάρα πολλά άλλα. Σιωπή από τους έφησες. Και εδώ, σε τέτοια πράγματα, φαίνεται ποιος είναι με ποιον. Είστε με τον καπιταλισμό, με το κεφάλαιο, κόντρα στους εργαζόμενους που ζουν άθλια, και είμαστε με αυτούς που παράγουν τον πλούτο και τους καλούμε να τον πάρουν στα χέρια τους, γιατί τους αξίζει και τους τον κλέβουν οι άλλοι. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, είναι ένα νομοσχέδιο που δεν μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζει τα γενικά προβλήματα
του αθλητισμού και κυρίως εκεί που πρέπει. Δηλαδή, στο σχολείο, στη γειτονιά, στον μαζικό λαϊκό αθλητισμό, δεν αντιμετωπίζει τις ανάγκες άθλησης των παιδιών και των νέων της λαϊκής οικογένειας, γιατί οι άλλοι δεν έχουν τέτοια προβλήματα ούτε τέτοιο προσανατολισμό. Χιλιάδες ερασιτεχνικά σωματεία φυτοζωούν κυριολεκτικά και τα γνωρίζετε. 4.000 νομίζω είναι, Μανώλη. Τα είπε αναλυτικά ο εισηγητής μας, εγώ επιμέρους, ή μάλλον μια γενίκευση θα κάνω. Αυτοί αφήνονται στο έλεος. Ποιον? Των ανθρώπων που αγωνιούν, των γονιών που βάζουν από την τσέπη τους, κάποιων ανθρώπων που έχουν μεράκι και στέκονται με υπερπροσπάθειες δίπλα στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και στην νεολαία και είναι έξω από την οπτική των κυβερνήσεων. Είναι ψαματά. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έκανε τίποτα σε αυτόν τον τομέα? Το Κινάλ έκανε τίποτα πέρα από κάποια μέτρα που πήρε το Πασόκ το 1981 που ήταν άλλη εποχή και ήταν όρημα και δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά? Τίποτα. Αδιαφορία. Γιατί ο Θεός σας ποιος είναι? Η ΠΑΕ. Οι ανώνυμες εταιρείες στο χώρο του αθλητισμού. Εκεί είστε γαλαντόμοι όλες οι κυβερνήσεις. Έχετε δώσει, δεν ξέρω, έχω χάσει το λογαριασμό πόσα εκατομμύρια σε χρέη που δημιούργησαν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι φτωχοί, εφοπλιστές, οι κάτοχοι του πλούτου. Πόσα τους χαρίσατε, αλήθεια? Κάντε μας ένα λογαριασμό. Για τους τεχνικά σωματεία δεν έχετε τίποτα όμως. Ούτε ευρώ. Μόνο από το πλάι καμιά φορά. Ή από το φιλότιμο ορισμένων δήμων. Άρα αυτή η κυβέρνηση που λέει για τα καινούργια και τη διακυβέρνηση της αριστεράς, έχει ξεφτυλιστεί η έννοια με αυτή την πολιτική, που έλεγε τι? Έλεγε, γράφω, ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει ο ερασιτεχνικός με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Παρακαλώ, αυτά λέτε σήμερα ως κυβέρνηση? Ή ακριβώς το αντίθετο, την ίδια γραμμή ακολουθείτε? Την ίδια γραμμή η οποία ενισχύει την εμπορευματοποίηση και την επιχειρηματική δράση πέρα από επιμέρους μέτρα. Παράλληλα, κάποιες παρεμβάσεις επιμέρους που φαίνονται καλές ή μπορεί να είναι και κάποιοι εξυγχρονισμοί, τελικά όμως αυτή τη στρατηγική υπηρετούν. Και αυτές οι παρεμβάσεις, όπως το ίδιο γίνεται σε όλους τους τομείς, όπως και στην υγεία που συζητάγαμε το πρωί, γιατί εδώ μας έχετε κάνει ταχύρυθμη εκπαίδευση. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, προ και μετά του φαγητού. Τρία νομοσχέδια θα φέρετε τώρα, τέσσερα σε μία μέρα. Είναι καινούριο αυτό? Από πού πηγάζει? Πέρα από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Από τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πίνετε νερό στο όνομά της όλοι σας και που την εξυμνούσε το τι γίνεται στην Ευρώπη και ο κύριος Υπουργός, ανεξάρτητα τι μπορεί να πιστεύει μέσα του επίσημα τουλάχιστον. Τι ήταν αυτή η Λευκή Βίβλος? Να πούμε ότι κάτω από τον τίτλο Λευκή Βίβλος κρύφτηκε μαύρη πίσα κυριολεκτικά, όχι λευκή, για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Αν θυμάστε, όσοι θυμάστε και διαβάζετε, η Λευκή Βίβλος για τα εργασιακά που έγινε από την Ένωση Βιομηχάνων της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτή που έβαλε τα θεμέλια για να έρθει όλο αυτό το σάρωμα των εργατικών κατακτήσεων. Και τότε ο συνασπισμός έλεγε, οι άλλοι ήταν υπέρ, αναφανδών, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και ο συνασπισμός έλεγε δεν είναι λευκή ούτε μαύρη. Να τα αποτελέσματα που ζούμε σήμερα. Τι κάνει και αυτή η Λευκή Βίβλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έκανε ακριβώς? Έκανε το αυτονόητο. Η Λευκή Βίβλος απαντά ομά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αλλάζει και όσο αλλάζει γίνεται χειρότερη, ότι αθλητισμός, αφήστε τα αυτά περί κοινωνικού αγαθού. Όπως έλεγε και για την παιδεία η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ακολουθείται πιστά τη γραμμή και βγαίνεται και πιο μπροστά καμιά φορά και τη διαφημίζει. Αλλά είναι, λέει, εμπορικό προϊόν. Και μάλιστα εμπορικό προϊόν που καλύπτει το 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι πεδίο κερδοφορίας του κεφαλαίου και όχι μόνο κερδοφορίας. Υπάρχουν και άλλες πλευρές που δεν έχω ώρα να τις αναλύσω. Ποιοι δραστηριοποιούνται εκεί? Μεγιστάνες του πλούτου. Απίστευτα οικονομικά μεγέθη. Ασύλληπτα. Για τον απλό εργαζόμενο που δουλεύει μια ζωή για να βγάλει μεροκάματο και να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη. Ποια ήταν η κατεύθυνση? Η κατεύθυνση ήταν να μπουν κανόνες
ούτως ώστε να μην χαθεί η μπάλα του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλοεπιχειρηματιών. Αλλά ταυτόχρονα βέβαια να μπουν τέτοιοι κανόνες που να διευκολύνουν την καπιταλιστική κερδοφορία. Γνωστά. Και όταν μιλάμε για κερδοφορία, μιλάμε για απέραντο πάρτι, παγκόσμιο και ελληνικό, που ξεκινάει από τα αθλητικά είδη, από τα εισιτήρια, από τις διαφημίσεις, από τους χορηγούς, από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αμύθιτα ποσά που μπαίνουν στις τσέπες των μονοπωλίων, ενώ ο λαός δυστυχεί. Αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Και η κυβέρνηση σημερινή, και όπως και οι προηγούμενες. Άρα ο πολυδιαφημιζόμενος έλεγχος και η διαφάνεια είναι ένα φύλλο οικείς. Ο υγιής ανταγωνισμός. Καλά σοβαρολογείται. Ανταγωνισμός είναι λυσαλέος. Δεν υπάρχει έλεος και όριο στον ανταγωνισμό ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι όπως λέτε υγιής επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα έχει νόμους. Έχει το Θεό του κέρδους. Και μιλάτε για βία. Ο Θεός του κέρδους είναι συνυφασμένος με τη βία. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και παγκόσμια. Οι πόλεμοι γιατί γίνονται? Για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Εδώ καταστρέφουν λαούς ολόκληρους, ισοπεδώνουν για να πάρουν τις ενεργειακές πηγές και θα διστάζουν αυτά τα συμφέροντα να χρησιμοποιήσουν στρατούς, φασιστικές ομάδες, εγκληματικές ομάδες για πάρα πολλούς λόγους και για οικονομικούς αλλά και για άλλους. Και λέτε ότι θα χτυπήσετε τη βία. Όταν δεν χτυπάς τις αιτίες της βίας, χίλιους νόμους να κάνεις. Άλλους εξεφεύγουν αυτοί. Έχουν όλα τα κόλπα. Και τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και δεν μπαίνουν νόμοι σε αυτούς. Νόμοι μπαίνουν όταν τις καταργήσεις. Τότε και φτιάξεις ένα άλλο σύστημα που ο λαός θα έχει την εξουσία. Πέρα λοιπόν από τα γενικά που θέλουμε να πούμε, καταθέτουμε και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Παρακαλώ να μου δώσετε δύο λεπτά χρόνο. Το ΚΚΕ λέει ότι είναι σύμφωνο με το σύστημα. Ότι όταν γίνονται εμπόρευμα, όταν γίνονται αντικείμενο κέρδους, έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Όμως για τώρα, καταθέτουμε κάποιες προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν χωρίς να λύσουν τα συνολικά προβλήματα. Φυσικά δεν προτείνουμε να καταργήσετε την επιχειρηματική δράση. Αυτό είναι ο Θεός σας, όλων των κυβερνήσεων. Δεν γίνεται. Είναι Ευαγγέλιο και επομένως ας το αφήσουμε αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία βέβαια έχει μείνει στον καναβάτσο. Πρώτον, γιατί δεν πάνε οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης? Απάντησε ο κύριος Υπουργός ότι πίσω κρύβονται ιστορικά σωματεία. Και λοιπόν, εδώ τι φαινόμενο έχουμε? Να χρεοκοπούν τα σωματεία και οι επιχειρηματίες να είναι ζάπλουτοι. Και κανένας να μην πληρώνει τίποτα. Γιατί? Και να τα πληρώνει ποιος? Ο ελληνικός λαός. Γιατί να μην πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ελέγχονται κανονικά ως ανώνυμες εταιρείες όπως όλες οι υπόλοιπες? Και δεύτερον, το Υπουργείο να αναλάβει τον πραγματικό αθλητισμό. Πέρα από την εποπτεία, την αγωνιστική κλπ. Στις ΠΑΕ, δεν έχουμε αντίρρηση. Δηλαδή, σχολείο, γειτονιά, υποδομές, στελέχωση, ενίσχυση τεχνικών σωματείων, χρηματοδότηση των τεχνικών υποδομών. Γιατί να χαρίζετε τόσες αυτούς και να μην τα δίνετε στα αριστερικά σωματεία και στο λαό? Παράδειγμα, και εδώ θέλω να το βάλω και εδώ. Πανελλήνιος, γυμναστικός σύλλογος, από τα πιο ιστορικά σωματεία. Στο κέντρο της Αθήνας. Ιστορικό σωματείο πράγματι που συσπηρώνονται και πηγαίνουν παιδιά των λαϊκών οικογενειών κατά 99% για να μην εξαιρέσω και κανέναν. Καλύπτει το κέντρο, τις γύρω συνοικίες που είναι και μετανάστες και πρόσφυγες εκτός αυτού. Έχει τεράστια προβλήματα. Είχε 4.000 παιδιά αθλητές πριν την κρίση και τώρα έχει 2.500. Αποτέλεσμα και της κρίσης, αλλά και των δυσκολιών που υπάρχουν των οικονομικών. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Πώς στέκεται ο Πανελλήνιος από πραγματικά τις ηρωικές προσπάθειες των προπονητών, των γονιών που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και άλλων ανθρώπων που έχουν ένα μεράκι με τον αθλητισμό? Τι προτείνουμε λοιπόν? Πρώτον, πρέπει να τελειώσει αυτό το νομικό καθεστώς. Δεν είναι δυνατόν. Και τα ξέρει ο κύριος Υπουργός. Τα έχουμε κουβεντιάσει και με τον κύριο Κοντονή, τα κουβεντιάσαμε, σηκώνω τα χέρια και τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Να τελειώσει αυτή η ιστορία με αυτό το νομικό καθεστώς. Δεύτερον, να υπάρξει γενναία στήριξη και χρηματοδότηση από την περιφέρεια για να ανανεωθούν οι εγκαταστάσεις. Υπάρχουν προγράμματα έτοιμα τα οποία μπορεί και πρέπει να δοθούν. Τρίτον, να υπάρξει ένα σύμφωνο συνεργασίας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί απευθείας η Γενική Γραμματεία του Αθλητισμού, το Υπουργείο Αθλητισμού,
να χρηματοδοτήσει με την περιφέρεια και με το Δήμο. Με στόχο να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις όταν δεν είναι αθλητές, δηλαδή κυρίως τα πρωινά, από σχολεία, από καπί και πανεπιστήμια κλπ. Και φυσικά με αυτή τη χρηματοδότηση να μειωθούν στο ελάχιστο οι συνδρομές, ώστε να μπορέσουν παιδιά λαϊκών οικογενειών να πάνε εκεί. Θα λυθεί αυτό επιτέλους? Τι θέλει η σοσιαλιστική επανάσταση για να το λύσουμε? Τι θέλει μια πολιτική που θα κινείται σε μια τέτοια φιλολαϊκή κατεύθυνση? Δεύτερον μέτρο, όχι για τον Πανελλήνιο, και μπορούμε να κουβεντιάσουμε και άλλα. Κατάργηση συμμετοχής των ελληνικών ομάδων στο στοίχημα και πάσης φύσεως στοίχημα. Τι ψάχνετε λοιπόν? Για στημένα, για παράγκες, για διαφθορά? Δώστε τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Απίστευτα. Τρίτον, γενναία κρατική επιχορήγηση των αθλητικών ομοσπονδιών, χιλιάδων σωματείων με βάση τις ανάγκες. Και ξέρετε πόσες είναι. Τέταρτον, χορήγηση δωρεάν από το κράτος προϋποθέσεων για φυσική αγωγή της νεολαίας, εγκαταστάσεις, υποδομές, επιστημονική στήριξη σε συνεργασία και με τους Δήμους και με την περιφέρεια. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση? Ζείτε μέσα στην κοινωνία? Φαντάζομαι ότι ζείτε. Να σας πω, μια απλή λαϊκή οικογένεια με δύο παιδιά τι τραβάει όταν θέλει να αθληθεί το παιδί της και όταν έχει και κάποια τάση θετική προς τα εκεί. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, πρέπει να του πληρώσει παπούτσια, στολές, να δούμε ποιος θα το πάει εκεί, να πληρώσει συνδρομή, να πάει να το στηρίξει μαζί και να πληρώσει εισιτήρια στους αγώνες. Άγχος από το πρωί, από το υστέρημα, ματωμένο υστέρημα κυριολεκτικά. Κι όμως ο κόσμος είναι όρθιος. Κόντρα σε όλα όσα προωθούνται. Κόντρα σε όσα προωθούνται στον αθλητισμό. Υπάρχει μεγάλη αγάπη ανάμεσα στους αθλητές, στα παιδιά. Καλλιεργείται αίσθημα αλληλεγγύης, όχι στιγνού κοινικού καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Θα τα στηρίξετε αυτά? Αδιαφορία. Τέλος, αξιοποίηση υποδομών για τα σχολεία κλπ. Εμείς αυτές τις προτάσεις τις καταθέτουμε και εδώ. Καταθέσαμε και τροπολογία για τους προπονητές. Δεν μας είπατε αν τη δέχεστε ή όχι. Δεν πήρατε θέση, δεν ξέρω. Και επόμενος δεν μπορώ να πω. Μπορεί να πείτε ότι δεν δεχόμαστε. Τελικά ποιος είναι ο υπεύθυνος? Το κράτος, τα πανεπιστήμια ή η ΕΠΟ και η ΟΕΠΑ? Οι επαγγελματίες δηλαδή. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Δεν είναι δίκαιο αίτημα? Πού διαφωνείτε, πέστε μας. Τουλάχιστον πέστε μας μερικά επιχειρήματα να πούμε ότι έχουμε άδικο. Κάντε το κι αυτό. Αυτούς τους καταθέτουμε στο κίνημα. Και ξέρετε κάτι, έχουμε δώσει και δείγματα γραφής. Όπου υπάρχουν κομμουνιστές δήμαρχοι, η συνδρομή σε αθλητικές ομάδες κλπ. Είναι ελάχιστη, μηδαμινή σχεδόν. Στην Πετρούπολη με 5 ευρώ κάνεις ό,τι άθλημα θέλεις. Και γι' αυτό πάνε και άλλες συνοικίες και σ' άλλες. Και στην Κεσαριανή και αλλού, όπου έχουμε δυνατότητα, μέσα σε αυτά τα σφιχτικά πλαίσια, έχουμε δράσεις της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας, όπως λέει, όχι σε όλα τα ναρκωτικά και συγκρούεται παντού, έτσι και στον αθλητισμό, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε το λαό σε συσπήρωση με το ΚΚΕ, για να φτιάξουμε, να παλέψουμε τώρα και να φτιάξουμε την κοινωνία που αυτά όλα ήταν λυμένα στο σοσιαλισμό. Και στον αθλητισμό και αλλού. Κάθε παιδί που τέλειωνε το σχολείο, δημόσια και δωρεάν, τέλειωσε. Δημόσια και δωρεάν είχε, ήξερε δύο γλώσσες. Σε ένα άθλημα ασχολούνταν συστηματικά. Ένα σπορ και ένα μουσικό όργανο. Γεμάτα αυτά που έχουν αυτοί οι καπιταλιστές, οι νεοκαπιταλιστές εκεί, ό,τι έχουν αυτές οι χώρες, τα φτιάξε ο σοσιαλισμός. Γιατί έχει άλλη αντίληψη για τη ζωή. Και αυτό αποδείχθηκε και ιστορικά. Και σήμερα ακόμα ρωτήστε, ποιος το στάδιο αυτό, ποιος εκείνο, τι φτιάξατε εσείς? Γκότλαντ. Καινούργιες πόλεις, γέμισε μπαρ και οτιδήποτε άλλο, γέμισε Μακδόναλντ, γιατί κυριαρχεί ο άγριος καπιταλισμός. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να φέρουμε και θα τον φέρουμε μαζί με το λαό.